Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης στο Καφτατζόγλιο στον τερματοφύλακα του Απόλλωνα Λάρισας, τον Γιάννη Ματζάρη, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Γιάννη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το Λίμπερο, Καλησπέρα το από ραδιόφωνο. Λάρισα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Προέρχεστε από μια ισοπαλία που η αλήθεια είναι πολλοί δεν την περίμεναν, και λέω δεν την περίμεναν γιατί είχατε το 3 στα 3 απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει δείξει καλά στοιχεία μέχρι στιγμής, τη Σπάρτη. Δεν ήρθε αυτή η νίκη, δεν ξέρω τι ακριβώς έφταξε για εσάς το 1-1. Συμφωνώ ότι είναι αποτέλεσμα ούτε και εμείς το περιμέναμε βάσει της εικόνας μας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και βάσει της εικόνας μας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι, δεν φτιάχνονται ποτέ όλα όπως τα περιμένεις. Παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο. Παίζαμε υπό αντίξωες συνθήκες, να σου πω την αλήθεια. Είχε πολύ βροχή, ήταν παιχνίδι ειδικών συνθήκων δηλαδή. Εμείς όσο επιτοπλίστων ανταποκριθήκαμε θετικά στις απαιτήσεις του αγώνα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι δεν μας έκανε το χατήρι μπάλα σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά όπως είπα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σκύβουμε το κεφάλι. Είτε κερδίζαμε, είτε χάναμε, είτε ήρθε στον παλιό, το ίδιο πράγμα έχουμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε την προσπάθεια και τη δουλειά για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στο μέλλον. Πες μου λίγο, ποια ακριβώς ομάδα είναι ο Απόλλων Λάρισας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μαζί με τον Εργοτέλη είστε δύο ομάδες που πάλι θα πω το ρήμα που είπα νωρίτερα ότι δεν περιμέναμε. Πολύς ο κόσμος που γνωρίζεται της Β' Εθνικής έλεγε φυσικά για τον Ηρακλή που είναι το όνομα της κατηγορίας, έλεγε για Κέρκυρα, έλεγε για Παναχαϊκή, για Δόξα Δράμας, ίσως για Τρίκαλα. Δεν ανέφερε Εργοτέλη, δεν ανέφερε Απόλλων Λάρισας, αν και περιμέναμε μια καλή πορεία από αυτές τις δύο ομάδες. Μέχρι στιγμής όμως, η μία έχει κάνει το 4 στα 4, εσείς έχετε κάνει το 3 στα 4. Τι στοιχεία είναι αυτά που έχει η ομάδα σου που σας κάνει να κερδίζετε τα παιχνίδια? Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ο Απόλλων Λάρισας, όπως γνωρίζουμε, είναι μια από τις ομάδες με απαγόρευση στις μεταγραφές. Αυτό κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν μεταφράζεται ως απαραίτητα κάτι κακό. Γιατί η ομάδα ως επιτοπλίστων αποτελείται από νεανικά παιδιά. Άλλα παιδιά προέρχονται από τις δεύτερες ομάδες του Ολυμπιακού, ας πούμε από ΠΑΕ της Α' Εθνικής. Και είμαστε ως επιτοπλίστων νέα παιδιά που ψάχνουμε την ευκαιρία μας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο να δείξουμε ποιοι είμαστε, να αρπάξουμε κάθε ευκαιρία από τα μαλλιά, να δουλέψουμε πολύ σκληρά. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας του Απόλλωνα. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, κάτι το τρομερό. Όλα τα παιδιά έχουν όρεξη για διάκριση και αρπάζουμε κάθε ευκαιρία από τα μαλλιά. Δόξα τω Θεώ, οι παράγοντες της ομάδος τρέχουν για να μην μας λείψει τίποτα στο βαθμό που μπορούν, να μας τα παρέχουν όλα. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα, ένα πολύ καλό σύνολο. Και φροντίζουμε κάθε Κυριακή να είμαστε όλο και καλύτεροι. Άρα λες ότι ίσως σας έκανε καλό αυτή η απαγόρευση, υπό την έννοια ότι λόγω του ότι δεν μπορούσατε να πάρετε τις μεταγραφές ως ομάδα που θέλατε, στραφήκατε σε κάποιους δανεισμούς που προείπες και σε κάποια νεαρά παιδιά που μέχρι στιγμής αποδίδουν, έτσι? Ναι, όχι δανεισμούς. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα παιδιά είναι ιδιοκτησία της ομάδος. Α, είναι κανονικές μεταγραφές. Okay. Ναι, είναι κανονικές μεταγραφές. Και ναι, σαφώς. Δηλαδή, δεν εννοώ ότι... δεν θέλω να υπονοήσω ότι αν η ομάδα έκανε μεταγραφές δεν θα πήγαινε καλύτερα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Η ομάδα προσαρμόστηκε σε αυτόν τον κανονισμό, ας το πούμε, και μπόρεσε να πετύχει το καλύτερο δυνατό με αυτά τα στοιχεία που είχε στα χέρια της στην αρχή της χρονιάς, να χτίσει μια ομάδα να ανταποκριθεί στην κατηγορία και ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε. Το ποδόσφαιρο που παίζετε θα το χαρακτήριζες επιθετικό? Κάποιο άλλο πρόσωπο παρουσιάζεται, και το λέω εν ώψη και του αγώνα της Πέμπτης που έρχεστε στο Καφτατζόγλιο, ένα μεγάλο γήπεδο απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα που έχει τα προβλήματά της, είναι λαβωμένος ο Ηρακλής, δεν ξέρω αν τα σκέφτεστε όλα αυτά και πώς προετοιμάζεστε για αυτό το μάτς. Για αυτό το παιχνίδι προετοιμαζόμαστε όπως και για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Σαφώς όμως γνωρίζουμε ότι παίζουμε με μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην κατηγορία και τις πιο μεγάλες. Το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Σεβόμαστε τον Ηρακλή όπως και όλες τις ομάδες που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Αλλά πιστεύουμε ταυτόχρονα και στις δυνατότητές μας και προετοιμαζόμαστε με αισιοδοξία. Όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Τώρα, όσον αφορά το τι παιχνίδι παίζουμε, όποιος είναι στο γήπεδο την Πέμπτη θα δει. Ναι. Μέχρι στιγμής για τα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Δηλαδή, αυτό που σας αρέσει είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο. Είδαμε να κερδίζετε την Κέρκυρα στην Πρεμιέρα, είδαμε να βάζετε 4 γκολ στο Αιγίνιο. Η επιθετικότητα είναι αυτή που σας χαρακτηρίζει, βλέποντας και κάνοντας ανάλογα και τον αντίπαλο? Κοιτάξτε, τώρα ανοίγουμε μια τεράστια κουβέντα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνει το καθένα στο ποδόσφαιρο, την επίθεση, την άμυνα. Ναι, έχεις δίκιο.
δεν θα ήθελα να μας θεωρήσω ούτε ως επιθετική ομάδα, αλλά ούτε και ως αμυντική. Γιατί έχουμε καλούς παίκτες τόσο στην επίθεση, όσο και στην άμυνα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι παρότι κερδίσαμε την Κέρκυρα 2-0, όπως λέτε, και 4-0 τον Εγινιακό, κάτι που δείχνει δείγματα γραφής μιας επιθετικής ομάδας, έχουμε κρατήσει και το 0 σε 3 παιχνίδια. Mm-hmm. Πάγαμε το πρώτο γκολ στο 85 λεπτό με τη Σπάρτη, ήμασταν πολύ κοντά στο να έχουμε 4 αγωνιστικές, ας πούμε, το σερί, χωρίς να δεχτούμε γκολ. Επομένως, εμένα αυτό μου δείχνει ότι η ομάδα δουλεύει και βελτιώνεται σε όλους τους τομείς. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Γιατί δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο να έχεις καλή επίθεση και να μην έχεις καλή άμυνα και να στηρίζεις το αποτέλεσμά σου μόνο στην επίθεση, μόνο στην άμυνα. Δεν νομίζω ότι έχεις πολλές πιθανότητες να πετύχεις το στόχο. Πρέπει να βελτιώνεις εξίσου σε όλους τους τομείς. Ναι. Υπάρχουν άλλα παιχνίδια που θα χρειαστεί να παίξεις περισσότερη ώρα άμυνα, υπάρχουν παιχνίδια που θα χρειαστεί να παίξεις περισσότερη ώρα επίθεση. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ανταποκριθείς σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Όντως είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Σε ευχαριστώ για όσα είπαμε, να είσαι υγιής και εγώ καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης και σας, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.